Συζητήσουμε μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται ο Τομέαρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε εδώ, είναι η επιβεβαίωση αυτή ότι πλέον η κρίση, ο πόλεμος από τη λωρίδα της Γάζας έχει πλέον ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της Γάζας και του Ισραήλ και το χθεσινοβραδινό χτύπημα των Αμερικανών και των Βρετανών στην Ιεμένη επισημοποιεί την διασπορά. Δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες που είχαμε από την αρχή και παρά τις όποιες επισημάνσεις και την προσπάθεια να μην εξελιχθεί και να μην διαχυθεί ο πόλεμος, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει μεταφερθεί σε πολλά σημεία. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, με τις επιθέσεις που γίνανε το πρωί στην Ιεμένη, στους Χούθης, αυτό ήταν κάτι που, εφόσον ξεκινήσανε να γίνονται τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, θα γινότανε. Όταν δέχεσαι προσβολές από κάποια σημεία, προσπαθείς να χτυπήσεις τα σημεία αναφοράς. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ελεγχόμενη, ούτε θεωρώ ότι θα σταματήσουν. Το θεωρείτε αναγκαίο, δηλαδή, εσείς ήταν μονόδρομος, λέτε, το χτύπημα αυτό από την πλευρά των Αμερικανών, έστω και αν τα χτυπήματα ήταν πολύ επιλεκτικά και αριθμητικά σχετικά μικρά. Κοίταξε, θεωρώ ότι όταν κάνεις μια επιχείρηση και προσπαθείς να ελέγξεις το χώρο και μάλιστα όταν οι επιθέσεις προέρχονται από ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο, παρά το γεγονός ότι γίνεται παραβίαση κυριαρχικών περιοχών και εφόσον οι Χούτες έχουν μπει στον πόλεμο και έχουν εκδηλώσει πυραυλικές επιθέσεις, κατά κάποιο τρόπο ήταν αναμενόμενο. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δυστυχώς είναι σκληρές, γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Ωστόσο, καταδικάζονται βέβαια αυτές οι επιχειρήσεις από όλους. Ήδη η Ρωσία έχει προσφύγει στο ζητάει τη σύγκληση του. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σε εξέλιξη νομίζω είναι αυτή την ώρα η συνεδρίαση. Ποια θα είναι η απόφαση δεν ξέρουμε, ωστόσο εκείνο που κρατάμε είναι η πραγματικότητα. Ο πόλεμος έχει διαχυθεί σε άλλες περιοχές, γιατί αυτό το λέγαμε και πριν φτάσουμε εδώ, ότι το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει και τη Χεζμπολάχ και την Χαμάς, και τους Χούτης, ξέρουμε ότι είναι ο κύριος πολέμιος του Ισραήλ. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα που το Ισραήλ αντιδρά και κάνει επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στη Γάζα, με αριθμούς νεκρών έχουμε ξεπεράσει τις 23.500 και τις συνεχείς επικλήσεις της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Ο μόνος τρόπος που φαίνεται ότι είχε το Ιράν να μπει στη μέση και να προσπαθήσει να αποτρέψει κάτι τέτοιο ή να το περιορίσει ήταν αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις, τις οποίες επισήμως δεν αποδέχεται, αλλά ξέρουμε όλοι. Για να το κλείσουμε και να φύγουμε παρακάτω, θα μείνουμε στην Ιεμένη, αλλά να δούμε και άλλα θέματα που αφορούν την περιοχή. Δεν θα ήταν πιο εύλογο, δεν θα ήταν πιο λογικό να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ, ώστε να σταματήσει πλέον τη στρατιωτική επιχείρηση στη λωρίδα της Γάζας? Έτσι κι αλλιώς δεν φέρνει τα αποτελέσματα Ισραήλ είχε. Το είπαμε και από την αρχή, ότι από τότε που συζητάγαμε για την υπόθεση της φρεγάτας που στέλνουμε κάτω, ότι αν οι επιχειρήσεις στο Ισραήλ σταματήσουν αυτομάτως και οι απειλές και οι επιχειρήσεις των ανταρτών στη ΕΤΣΥ θα σταματήσουν και εκείνες. Μάλιστα, λοιπόν. Να καλησπερίσω στο στούντιο και τον συνάδελφο, τον Σπύρο Σουρμελίδη. Να δούμε λίγο με τον Σπύρο, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχουμε μπορώ να κάνω μια ερώτηση στο... Μου το χαλάς το πρόγραμμα, να την κάνεις την ερώτηση, αλλά να την κάνεις τώρα ή να την κρατήσουμε για μετά. Ωραία, να ξεδιπλώσουμε λίγο το τι συμβαίνει. Ποιοι είναι οι Χούθοι, τι αναμένουμε από εδώ και πέρα, επιχειρησιακά αν μπορούν να το πράξουν και αν αυτό το χτύπημα όντως ανοίγει τους ασκούς του αιώλου, εκτιμάς και εσύ, σε ό,τι αφορά τη διασπορά πλέον της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, όπως και η Χεζμπολάχ στο βορρά και οι Χούθοι, είναι μακριά βέβαια από το Ισραήλ και οι δυνατότητες, οι πρακτικές και πραγματικές τους δυνατότητες. Ο κύριος Αποστολάκης γνωρίζει πολύ καλύτερα, είναι περιορισμένες για να καταφέρουν κάποιο πλήγμα στο Ισραήλ.
Σε κάθε περίπτωση όμως εμπλέκονται και επειδή έχουν και την στήριξη και την υποστήριξη του Ιράν, είναι φανερό ότι υπάρχουν δυνάμεις και στην Αμερική, στο Ισραήλ οπωσδήποτε, στη Μεγάλη Βρετανία και ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά και στη Μέση Ανατολή δυνάμεις, δεν μπορώ να το ξεχνάμε αυτό, επουδενή, που θέλουν να εμπλέξουν οπωσδήποτε το Ιράν στη σύγκρουση. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρελοί, να το πω έτσι απλοϊκά εγώ, και στη Μέση Ανατολή, που οπωσδήποτε θέλουν το Ιράν να εμπλακεί. Το Ιράν, παρά την υψηλή ρητορική, τις φωνές και τις ηγεσίες του κτλ., είναι φανερό ότι κρατάει μια ρεαλιστική στάση, δεν θέλει να εμπλακεί. Υπάρχει το ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο, για να μην παρεξηγηθούμε από το κοινό που μας ακούει, αλλά αυτό το θεωρούν οι Ιρανοί αντίπεινα στο πετρέλαιο που τους πήρε πριν από μήνες πέρυσι, που τους πήραν οι Αμερικανοί από πλοίο, άλλο πλοίο, τους πήραν το πετρέλαιο και παίρνουν το πετρέλαιο αυτό σε αντίπεινα. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και στην Ελλάδα, αλλά δεν θυμόμαστε εκείνη την περιπέτεια που είχε εμπλακεί και η Ελλάδα. Το ερώτημα είναι τώρα και για μας, κατά πόσο πραγματικά η Ευρώπη συνολικά, αλλά και η Ελλάδα ειδικότερα, έχει λόγο να εμπλακεί στη σύραξη. Ακούμε τον κύριο Μακρόν, ακούμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε τη στάση και της Ισπανίας και της Γαλλίας και της Ιταλίας ακόμα, που είναι εξαιρετικά επιφυλακτικές. Δεν θέλουν να εμπλακούν στη σύραξη οπωσδήποτε, δεν θέλουν να συμμετέχουν σε μια διέμβρηση της σύραξης, και αυτό δημιουργεί απορία. Αυτό ήταν που σου χάλασε το πρόγραμμα προηγουμένως και ήθελα την ερώτηση προς τον κύριο Αποστολάκη. Αν το ελληνικό ναυτικό εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή όπως εξελίσσεται το πράγμα τα ελληνικά συμφέροντα, και αν πραγματικά, χωρίς να υπάρχει εντολή του ΟΗΕ ή του ΝΑΤΟ ή κάποια άλλη εντολή, αν μόνο σε διμερή συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, θα πρέπει να εμπλακεί και εξυπηρετεί συνολικότερα τα ελληνικά συμφέροντα να εμπλακεί σε αυτή τη σύραξη και τη στιγμή που διεξάγεται στο κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας. Προτού απαντήσει ο Ναύαρχος στο συγκεκριμένο ερώτημα, πάμε να δούμε, γιατί θέλω να το δούμε συνολικά και έχει τη σημασία του και θα το καταλάβετε. Να δούμε τρεις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Να δούμε το πλωστάσιο των Χούτι. Τι είδους όπλα έχουν και σχετίζεται άμεσα και με τη δική μας φρεγάτα που θα πάει στην περιοχή, αν πάει τελικά, να το δούμε. Λοιπόν, πρώτον και κύριο, βαλιστικούς πυράβλους τύπου Ταϊφούν, βεληνικές 1600 με 1900 χιλιόμετρα. Σε δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί από το Ιράν, είναι αυτή η συγκεκριμένη πυράβλη. Έχει αποδειχθεί ότι έχουν αξιοπιστία στα 1400 χιλιόμετρα και διαθέτουν αρκετούς τέτοιους βαλιστικούς πυράβλους οι Χούτι. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Είναι η πυράβλη Cruise τύπου Κοντς, ιρανική είναι και αυτή. Το 2022 χρησιμοποιήθηκαν από τους Χούτι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι Cruise και έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλαδή, 1126 χιλιόμετρα βόρεια της Ιεμένης. Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης σε πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία και πάλι από τους Χούτι. Και πάμε και στην τρίτη και τελευταία κάρτα. Είναι τα drones, τα περιβόητα drones, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως το τελευταίο διάστημα. Είναι τα drones Shahed 136. Έχουν βεληνικές 2.000 χιλιόμετρα. Πετούν αυτόνομα ακολουθώντας τη διαδρομή που τους έχει οριστεί και μεταφέρουν 18 κιλά εκρηκτικά. Και με αυτά έχουν ήδη στοχοθετήσει στο παρελθόν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, αυτά είναι τα όπλα τα οποία έχουν στην διάθεσή τους και συνδυαστικά με το ερώτημα που έθεσε ο Σπύρος Σουρμελίδης, απλώς να πω εγώ αν η συμμετοχή μας σε μια τέτοια δύναμη όπου είναι περιορισμένη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τα οπλικά συστήματα, τα οποία ειδικά τα drones είναι ένας νέος τύπος τύπου όπλο, το οποίο δεν ξέρω πόσα από τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν στην δύναμη της Ερυθράς Θάλασσας μπορούν να τα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά, και γνωρίζω ότι τόσο οι Βρετανοί όσο και οι Αμερικανοί προβληματίζονται για τα συγκεκριμένα όπλα. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Για τους Χούτις καταρχήν, οι Χούθοι είναι μία ομάδα σε μορφή ανταρτών. Αυτοί που φέρουν όπλα είναι περίπου 20.000, είναι αρκετά σκληροί. Και από το 2003 έχουν δεχτεί επιθέσεις με ανάλογα όπλα και έχουν επιβιώσει. Όπως ξέρετε, κρατάνε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της Ιεμένης, και μάλιστα το ένα κομμάτι αυτό κρατάει περίπου όλο το κομμάτι της Αχτής που είναι στη μεριά της Ρετσή.
Επομένως έχουν πολύ, πολύ κοντινή πρόσβαση στη θάλασσα. Η θέση τους και η διακήρυξή τους είναι ότι δεν θέλουν να υπάρχει καθόλου το κράτος του Ισραήλ. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έχουν δηλώσει ότι θα δημιουργήσουν σοβαρή αναστάτωση στην Ναυτιλία σε ό,τι έχει σχέση με πλοία Ισραηλινών συμφερόντων ή πλοία τα οποία εξυπηρετούν το Ισραήλ. Πλέον και Αμερικανικών και Βρετανικών. Μετά την επίθεση και Αμερικανικών και Βρετανικών. Και ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τις επιθέσεις. Επομένως, έχουν δυνατότητες να δημιουργούν προβλήματα. Τα όπλα που έχουν δεν είναι αμεληταία. Τροφοδοτούνται από ό,τι φαίνεται από στρατιωτικό υλικό. Και όποιος υπάρχει εκεί, όποιος κινείται και είναι στόχος, είναι σε κίνδυνο. Ερχόμενοι λοιπόν στο δικό μας το θέμα, ναι, είναι ρίσκο για το πλοίο. Το ελληνικό ή όποιο πλοίο πολεμικό βρεθεί στην περιοχή. Όμως υπάρχουν τρόποι και υπάρχει δυνατότητα ή να μην είναι μέσα στην περιοχή που κινδυνεύει ή τέλος πάντων να προστατευθεί μέσα σε κάποια δύναμη που μπορεί να ενταχθεί. Όπως είδαμε βέβαια και όπως είπε ο κ. Φουρμελίδης προηγουμένως, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αρχικά φάνηκε ότι θα συμμετέχουν, έκαναν πίσω. Ιταλοί, Ισπανοί και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είπαν εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά τη διοίκηση των δυνάμεών μας θα την έχουμε εμείς, προσπαθώντας να προασπίσουν τα δικά τους τα συμφέροντα στην περιοχή. Όπως ξέρετε, εκεί στο Τζιμπουτί έχουν μια βάση με τη Λεγιώνα των Ξένων και μια αεροπορική βάση οι Γάλλοι. Οι Ιταλοί είπαν δεν θα στείλουμε πλοίο, θα στείλουμε προσωπικό σε όποιο επιτελείο δημιουργηθεί για υποστήριξη της επιχείρησης. Και οι Ισπανοί λένε ότι αν συμμετέχουμε, θα συμμετέχουμε. Πραγματικά υπάρχει λόγος συμμετοχής σε ό,τι αφορά την Ελλάδα? Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα πλέον. Η Ελλάδα εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ότι επειδή είναι ένα κράτος με πολύ μεγάλο εμπορικό στόλο, έχει την υποχρέωση να προστατεύει τον εμπορικό στόλο οπουδήποτε κινδυνεύει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλο θέμα. Εμείς σαν χώρα διαχρονικά τηρούμε μια στάση ισορροπημένη απέναντι στην κατάσταση που υπάρχει στο Ισραήλ. Και θέλουμε και στηρίζουμε την άποψη ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να αποκτήσουν κράτος και μάλιστα κάποια στιγμή επί Τραμπ υπήρχε μια πρόταση από την Αμερική, την οποία δέχτηκε και ο Νετανιάχου τότε σαν αντιπολίτευση, την υποστήριξη. Οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες και προχώρησαν. Οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Επομένως, η λογική αυτής της υπόθεσης νομίζω υποστηρίζεται από όλη τη διεθνή κοινότητα. Εμείς τώρα, στέλνοντας ένα πλοίο εκεί, ναι μεν συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε την εμπορική ναυτιλία τη δικιά μας, αλλά αυτομάτως παίρνουμε και μέρος σε μία πλευρά των εμπολέμων. Ουσιαστικά υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις που στηρίζουν και οι Αμερικάνοι και υποστηρίζεται το Ισραήλ. Η δικιά μας θέση, το έχουμε εκφράσει και σαν κόμμα, είναι να υποστηρίξουμε την ειρήνη. Ότι εκεί πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, είναι όπως έχει δηλωθεί και έχει φανεί τελευταία, είναι ανισόρροπη η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε φτάσει στους 23.500 νεκρούς. Νεκροί είναι πολύ παραπάνω, αν υπολογίσει κανείς ότι κάτω από τα χαλάσματα στέκουν πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή. Και 700 αγνοούμενοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και ένα τελευταίο σε ό,τι αφορά τη φρεγάτα, για να το κλείσουμε αυτό. Σύμφωνα με τις διαρροές από το Υπουργείο Άμυνας, την επόμενη εβδομάδα θα φύγει ο σύνδεσμος από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για να μεταβεί στην ναυτική διοίκηση στην Μέση Ανατολή. Δύο είναι τα σενάρια. Το ένα είναι η φρεγάτα να περιπολεί από το Σουέζ, από τα στενά του Σουέζ επάνω μέχρι και το κομμάτι που ξεκινά ουσιαστικά η απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα. Το δεύτερο, να είναι στη ζώνη την κόκκινη, δηλαδή στη ζώνη όπου είναι ενεργό το μέτωπο με τους Χούθη εκεί. Δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει συμφωνηθεί κάτι επί του παρόντος. Η εκτίμησή σας? Νομίζω ότι είναι υποσυζήτηση το θέμα. Η απόφαση της κυβέρνησης, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αφού και ανακοινώθηκε, είναι να στείλει πλοίο. Μετά όμως τις θέσεις που εμφανιστήκαν από τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους
και τους Ισπανούς, ενδεχομένως να συζητιέται πλέον με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η συμμετοχή. Μάλιστα. Ούτε εγώ έχω πληροφορία για το τι θα γίνει. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι γιατί υπάρχει η ανησυχία αν ένα πλοίο του ελληνικού ναυτικού έχει τις δυνατότητες να σταθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όσο τέλειο και να είναι ένα πλοίο, όσο και να λειτουργούν τα οπλικά συστήματα σε τέτοιου τύπου περιβάλλον, υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρει. Κάτι μπορεί να ξεφύγει ή να υπάρχει ένας κορεσμός. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα συστήματα έχουν όρια πόσους στόχους μπορούν να αντιμετωπίσουν σε χρόνος. Και εκεί γίνεται χαμός. Επομένως, ο κίνδυνος και η ανησυχία υπάρχει. Όταν στέλνεις ένα πλοίο σε περιοχή που έχει πολεμικές επιχειρήσεις, το ρίσκο είναι ρίσκο. Λοιπόν, ένα τελευταίο, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα από τον Σπύρο για να κλείσουμε το κομμάτι της ημένης. Είναι τυχαίο ότι ξεκίνησαν οι επιθέσεις ολοκληρώνοντας πλέον τον κύκλο των επαφών ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στην Μέση Ανατολή μετά την αποτυχία που είχε και με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να περάσει τις θέσεις που ήθελε η Ουάσιγκτον. Ότι είδαμε να λαμβάνει η χώρα τελικά το χτύπημα εχθές το βράδυ από Αμερικανούς και Βρετανούς κατά της ημένης. Ναι, αυτό δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα για το πώς θέλουν να ξεφύγουν από τις αποτυχίες τους οι Αμερικανοί. Διότι είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μπλίνκεν έχει κάνει 4-5 ταξίδια, σε όλα έχει αποτύχει. Πέρα από το γεγονός ότι δεν ακούει Νετανιάχου, δεν φαίνεται να έχει κάποια συμφωνία με κάποιους άλλους. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι αρχίζει και δημιουργείται ένα ασαφές αλλά μέτωπο αντιπάλων μέχρι χθες. Ιράν, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Τουρκία, μεγάλες χώρες. Οι οποίες έχουν λόγο για την περιοχή τους. Και το δεύτερο ερώτημα είναι επομένως μήπως και οι Αμερικανοί πέφτουνε, διολυσθένουν στη διεύρυνση της σύραξης επειδή δεν μπορούν να δουν αποτελέσματα στην πολιτική τους. Κάτι που κάνει ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου όμως έχει κάθε λόγο να το κάνει. Το ξέρουμε, το έχεις εξηγήσει, έχουν βγει πάρα πολλοί άνθρωποι και από κάτω στο δελτίο σου και ξέρουμε γιατί το κάνει ο Νετανιάχου. Για τους Αμερικανούς δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο κύριος Μπάιντεν ήθελε να λήξει γρήγορα και να μην υπάρχει διεύρυνση. Αυτό λέγανε. Φαίνεται όμως ότι και οι εκλογές δεν πάνε καλά για τον κύριο Μπάιντεν και υπάρχει ο κίνδυνος της διολίσθησης σε διεύρυνση της σύραξης και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για την περιοχή μας που έτσι κι αλλιώς βιώνει δύο πολέμους. Λοιπόν, Κόντρα News, επιστρέψαμε. Σε σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα όπλα προχώρησε το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνα, στο ΚΙΣΕΑ δηλαδή, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό ο νέος αρχηγός ΓΕΘΑ, ανέλαβε ο επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, ο κ. Δημήτρης Χούπης, στη θέση του αποχωρήσαντα Κωνσταντίνου Φλόρου. Στο στούντιο παραμένουν μαζί μου ο κ. Αποστολάκης και ο καλός συνάδελφος, ο Σπύρος Σουρμελίδης. Να ξεκινήσω καταρχάς να δούμε τις αλλαγές και οι τρεις μαζί, να δούμε τις κάρτες με το ποιος φεύγει, ποιος έρχεται. Πάμε στην πρώτη κάρτα, να ξεκινήσουμε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Αποχωρεί ο Κωνσταντίνος Φλόρος, όπως είπαμε, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ πλέον και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Χούπης, αντιστράτηγος. Πάμε στη δεύτερη κάρτα, στο ΓΕΣ. Αποχωρεί ο κύριος Χουδελούδης Άγγελος, αντιστράτηγος και έρχεται πλέον, αναλαμβάνει καθήκοντα, ο Γεώργιος Κωστίδης, αντιστράτηγος. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Ιωάννης Δρυμούσης, αντινάβαρχος, Δημήτρης Κατάρας είναι ο νέος αρχηγός Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού. Και πάμε και στην τελευταία κάρτα, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Θεμιστοκλής Μπουρουλιάς, αντιπτέραρχος αποχωρεί και αναλαμβάνει ο Δημοσθένης Γρηγοριάδης, αντιπτέραρχος επίσης. Λοιπόν, κύριε Αποστολέκη. Συνολική αλλαγή, έτσι, δεν έφυγε, ναι, μόνο είναι, ο ΓΕΘΑ. Είναι σαρωτική αλλαγή, θα λέγαμε. Μιλάμε για αλλαγή δόγματος πλέον. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η προηγούμενη ηγεσία, η αποχωρούσα ηγεσία, χρεώνεται με κάποια θέματα. Τα οποία τα είδαμε. Το ένα ήταν με τις πυρκαγιές και τις εκρήξεις που γίνανε στην αεροπορία, στην 111. Το άλλο ήταν η απώλεια ενός ολόκληρου στρατοπέδου στο Στεφανοβίκη. Και το άλλο ήταν η αποτυχημένη επιχείρηση στη Λιβύη.
παρά τις, το εγκόμιο που έπλεξε ο κ. Πρωθυπουργός, τον κύριο Φλόρο, ο οποίος πράγματι έκανε εξαιρετική δουλειά σε γενικές γραμμές, τέτοιες αχμές δεν ακουστήκαν. Ωστόσο, για να φύγει όλη αυτή η ηγεσία, δεν συνηθίζεται να φεύγουν όλοι μαζί, σημαίνει ότι κάτι έχει χρεωθεί και κάποιες από τις ευθύνες που πέφτουν στις πλάτες κάποιον, γιατί γίνανε κάποια πράγματα λάθος, είναι και στην ηγεσία. Έχουμε και ένα άλλο παράξενο. Οι δύο αρχηγοί φύγανε στο χρόνο επάνω. Και ο Χουδελούδης και ο Δερμούσης. Ο Χουδελούδης ο αρχηγός του στρατού και ο Δερμούσης ο αρχηγός του ναυτικού. Σχετίζεται με αυτό που ακούγεται ότι πιθανότατα, επειδή ήταν επιλογές έτσι κι αλλιώς όλοι τους, του κυρίου Φλόρου, για να προχωρήσεις και να έχει επιτυχία η αλλαγή, για να διαφοροποιήσεις τα πράγματα, δεν ήταν το καλύτερο κλίμα στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ούτε στις σχέσεις τους με τους υπουργούς ήταν ότι καλύτερο, οπότε δεν ξέρω τι ισορροπίες προσπαθήσαν να διατηρηθούν. Ωστόσο, δεν θα πάμε, εγώ δεν θα έλεγα να πούμε τα αρνητικά τώρα, να πούμε τα θετικά. Ότι όλοι οι οποίοι ήρθαν αυτή τη στιγμή στην ηγεσία, και ο αρχηγός ο κύριος Χούπης και οι αρχηγοί των όπλων, είναι εξαιρετικοί αξιωματικοί, έχουν πολύ καλές περγαμηνές, αρκετά αγαπητοί από τους συναδέλφους τους, και τους ευχόμαστε να έχουν καλή τύχη και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κατά τον καλύτερο τρόπο. Απομένει να δούμε πώς θα αποδώσουν και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική και ελπίζουμε να μην απογοητεύσουν τις εκλογές τους. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά θα τα απαντήσει ο χρόνος στο οποίο περιγράψατε. Ακριβώς. Πάμε λίγο και στα του οίκου σας. Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε από εδώ και πέρα, έτσι κι αλλιώς και ως θεματολογία του Δελτίου. Οπότε πριν σας χαιρετήσουμε να έρθουμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και το σχολιάζαμε τις προηγούμενες ημέρες και το προσεγγίζαμε, εκτιμώντας ότι υπάρχει ένα θέμα στη διαχείριση από την πλευρά του Πρωθυπουργού λόγω των αντιδράσεων στο εσωτερικό του κόμματος. Ομολογώ ότι δεν είχαμε βάλει στο κάδρο και το ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα αυτή για το ποιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Φαίνεται ότι δημιουργεί προβλήματα το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, και σε εσάς. Δηλαδή, είχαμε την δήλωση για κομματική πειθαρχία στη συνέντευξη εχθές από τον κύριο Κασελάκη για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σήμερα είχαμε την απόσυρση της έννοιας της κομματικής πειθαρχίας από την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Αυγέρη, και περίπου μία ώρα πριν από την ώρα που μιλάμε τώρα, δύο ώρες αν δεν κάνω λάθος, στις 8.30, μία ώρα πριν, είχαμε tweet από τον κύριο Κασελάκη ότι όποιος παρεκκλίνει από την γραμμή του κόμματος στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αντιμετωπίσει και την αντίστοιχη ποινή. Καταρχήν να πούμε ότι τουλάχιστον μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε εμφανιστεί και δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα για το ποιοι θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν. Είναι όλοι θετικοί για αυτό το νομοσχέδιο. Το θέμα έρχεται και φαίνεται να υπάρχει από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, που υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί αρκετοί βουλευτές δεν θέλουν να πειθαρχήσουν. Με τον τρόπο που το χειρίστηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, μας έδειξε ότι εντάξει, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος που το χειρίστηκε, ούτε μπορείς να αφήνεις περιθώρια στους βουλευτές, οι οποίοι όταν η κυβέρνηση κατεβάζει ένα νομοσχέδιο, ότι μπορούν και να αποχωρήσουν για να μην πειραθούν στην ψηφοφορία. Έχει το θέμα του ο κύριος, λοιπόν, Μητσοτάκης, και το επαναφέρει και ο κύριος Σαμαράς με τη δήλωση που έκανε σήμερα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως. Επιτρέψτε μου λίγο. Στη συζήτηση λοιπόν που έγινε, στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης, και η επίκριση του, μάλλον η αρνητική του χαρακτηρισμή για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επιτρέπει στους βουλευτές του να κατεβάσει ένα νομοσχέδιο και να μην το ψηφίσουν, περιμένοντας να το ψηφίσει η αντιπολίτευση. Εκεί λοιπόν είπε και την άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει κομματική πειθαρχία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε παλιότερα. Άρα, μια αστοχή δήλωση.
Όχι, νομίζω ότι το είπε για να δείξει ότι είναι διαφορετικό το κλίμα στη μία περίπτωση και στην άλλη. Ότι εκείνος έχει τον έλεγχο του κόμματος, mm-hmm. ενώ ο Μητσοτάκης φαίνεται να μην τον έχει τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ένα σχήμα λόγου και απλά το είπε για να τονίσει ποια είναι η διαφορά. Πάντως τώρα, και ο Αποστολάκη και η κυρία Λινού μπορεί να μην θέλει να το ψηφίσει. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, έχει κάποιο λόγο ο κύριος Κασελάκης να είναι τόσο, πώς να το πω, αυστηρός στο θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που για κάποιους λόγους, σωστούς ή λάθος, έχουν μια άποψη, διαμορφώνουν μια άποψη. Νομίζω ότι, οι βουλευτές κατά συνείδηση ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αρκετή ελευθερία σε αυτό το κομμάτι και όλοι μιλάνε και όλοι λένε την άποψή τους και μάλιστα κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό. Και στην προηγουμένη περίπτωση νομίζω ότι αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει, γι' αυτό και ακουστήκαν αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Τώρα, αν απαιτείται ή όχι η κομματική πειθαρχία, η δικιά μου άποψη είναι ότι εντάξει, το κόμμα παίρνει κάποια απόφαση και όλοι οφείλουμε να τη σεβόμαστε. Μερικές φορές υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, διαφορετικές απόψεις, αλλά στη γενικότερη γραμμή όλοι συντάσσονται. Ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει τη δυνατότητα να υπάρχουν και διαφορετικές εκφράσεις και διαφορετικές απόψεις, δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για κομματική πειθαρχία. Πάντως, νομίζω ότι είναι σαφές. Επιτρέπετε... Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κομματική πειθαρχία, να τέθει το θέμα δηλαδή. Τώρα το θέμα είναι. Πάντως ο κύριος Κασελέκης, ξαναλέω, το επαναφέρει 8:30 στο Twitter, όπου λέει ότι μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είπε... μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς προσεγγίζει όλα αυτά τα θέματα. Δεν νοείται ένας βουλευτής. Ακριβώς. Ναι. Και δεν νοείται βουλευτής αριστερού κόμματος να στέκεται απέναντι. Και κλείνει λέγοντας, σε αυτό το σενάριο, εάν παρεκκλίνει ένας βουλευτής από το δρόμο της προόδου και της ισότητας, θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις. Διαγραφές δηλαδή, έτσι. Εννοεί ότι δεν νοείται ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτικός, του οποίου οι απόψεις υποτίθεται ότι παραλληλίζονται με αυτό που πάει να γίνει, ότι μπορεί να έχει διαφορετική θέση. Τώρα, όταν λέει θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις, αν αυτό το θεωρούμε διαγραφή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τι έχει στο μυαλό του. Ωστόσο, ξαναρχόμαστε στο ίδιο, ότι σε ένα κόμμα προοδευτικό όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο οι θέσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που έρχεται είναι δηλωμένες και έχουν κατατεθεί και μάλιστα είναι το κόμμα που είχε φέρει και, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι σε διαφορετικό χώρο. Και για να δώσουμε την ολοκληρωμένη εικόνα, ο κύριος Κασελάκης έγραψε ότι δεν έχουμε δει ούτε μία λέξη από αυτό που θέλει να φέρει η Νέα Δημοκρατία προς διαβούλευση. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στη διάθεση της κυβέρνησης. Δεν νοείται βουλευτής αριστερού κόμματος να στέκεται ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική πρόοδο. Και με αυτή την έννοια, σε αυτό το σενάριο, αν παρεκκλίνει ένας βουλευτής από το δρόμο της πρόοδου και της ισότητας, θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις. Αυτή είναι η δήλωση, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Αποστολάκη για την παρουσία του στο Δελτίο.